Πάμε στον καθηγητή μας, τον έβαλε τον πρώτο Παπαδάκη, να δούμε λίγο το θέμα, αυτό το πολύ σοβαρό θέμα της κοινωνικής ευθύνης των πολιτών, φίλες και φίλοι, και τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου στην παρέα του Πρωτοσέλιδου. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, σχεδόν καθημερινά είναι και θέμα συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, την ευθύνη των πολιτών, την κοινωνική ευθύνη των πολιτών. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα, αντιδρούν, έχουν δικές τους θεωρίες. Η αποστασιοποίηση πολλές φορές πηγαίνει περίπατο με αποτέλεσμα να έχουμε καθημερινά φαινόμενα τέτοια που να μας ανησυχούν και τα οποία βέβαια οδήγησαν στο lockdown. Ήθελα τη δική σας άποψη. Καταρχάς, η κατάσταση όπως την περιγράψατε, άκουγα τα στοιχεία που δώσατε, παραμένει ακόμα δυστυχώς ζωφερή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εμείς σήμερα, χθες μάλλον, είχαμε 854, αν θυμάμαι καλά, νοσηλείες μονάδες αντικής θεραπείας. Mm-hmm. Ξέρετε, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα κρεβάτι σε μονάδα αντικής θεραπείας για τον καθένα από εμάς. Μαθαίνω την κατάσταση στην Κύπρο. Οι περισσότεροι από τους φοιτητές του μεταπτυχιακού βιοειθική ιατρική ηθική είναι γιατροί και νοσηλευτές. Ένα μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον είναι γιατροί και νοσηλευτές και μας λένε τι ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο. Τους λέμε και εμείς τι συμβαίνει στην Ελλάδα και όλοι μαζί θέλουμε να χτυπήσουμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Γιατί πρώτη φορά το άκουσα με μεγάλη έκπληξη και ο ίδιος. Συμμετέχω σε διάφορα φόρα ειδικών και επιτροπές. Και οι ειδικοί λοιπόν, οι γιατροί δηλαδή, οι λοιμοξιολόγοι, λένε ότι εάν μπορούσαμε να τηρήσουμε με αυστηρότητα και με βλάβεια, θα έλεγα, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και προσωπικής προστασίας, δηλαδή μάσκες, δύο μέτρα απόσταση ένας από τον άλλο, να μην συνοστιζόμαστε κτλ., δεν θα ήταν καν αναγκαίο το lockdown. Ναι. Τώρα, αν κανείς συνυπολογίσει, βάλει στη ζυγαριά, ποιο είναι το κόστος του lockdown και για την οικονομία και για τη σωματική και ψυχική μας υγεία και για την κοινωνική συνοχή, και απ' την άλλη βάλει την αδυναμία μας να εναρμονιστούμε με απλά μέτρα, καταλαβαίνει κανείς ότι πράγματι η ευθύνη του καθενός από εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι μεγάλη επειδή ο κοροναϊός συνεχίζει να μαστίζει τις κοινωνίες μας. Είναι μεγάλη και δεν μπορούμε να κάνουμε απλά πράγματα για να προστατεύσουμε τη ζωή του διπλανού μας, τη δική μας, του αγαπημένου μας, των αγαπημένων μας προσώπων, όλων αυτών. Με θλίβει που βλέπω μια δυσκολία προσαρμογή σε κάτι που είναι πραγματικά αδύρυτο. Δηλαδή, η πανδημία είναι εδώ, δεν μπορεί κανείς να την αρνείται πλέον, όπως ίσως να συνέβαινε στην πρώτη φάση της. Και τώρα, ίσως και τώρα υπάρχουν, κύριε καθηγητά, ακόμα και σήμερα μετά από 13 μήνες, μετά από τόσους νεκρούς, τόσους νοσηλευόμενους, υπάρχουν και σήμερα αυτοί οι αρνητές της ύπαρξης του κορονοϊού, οι οποίοι θεωρώ ότι αποτελούν και πηγή κινδύνου για την υπόλοιπη κοινότητα. Επιτρέψτε μου να πω, η ανθρώπινη ανοησία είναι ανίκητη. Το έχει πει ο Άινσταϊν, νομίζω αυτό. Έτσι είναι. Η ανόητη να είτε. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι και οι αρνητές του κοροναϊού πλήττονται από την ασθένεια και πεθαίνουν κιόλας. Οι συγγενείς τους το βλέπουν. Φαντάζομαι ότι μεταβάλλεται γρήγορα αυτή η εικόνα στην κοινωνία. Έχει μεταβληθεί τουλάχιστον πάρα πολύ στην ελλαδική κοινωνία. Ήταν πολύ περισσότεροι οι αρνητές του κοροναϊού αρχικά και πλέον νομίζω είναι πάρα πολύ λίγοι, αν έχουν γίνει κάποιοι, ίσως να κινούνται και σε κάποιο περιθωριακό, έτσι, πώς να το πω, όριο γραφικότητας κτλ. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι, μεγάλη πλειοψηφία, που δεν αρνείται την ύπαρξη του κοροναϊού και βιώνει τις συνέπειες από την πανδημία. Το θέμα είναι τι κάνουμε και αναφέρομαι σαφέστατα στον εμβολιασμό, κατά πόσο δηλαδή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας, αλλά περισσότερο θα έλεγα απέναντι στους άλλους, να εμβολιαστούμε και να μην απέχουμε από τον εμβολιασμό για λόγους ιδιοσυγκρασιακούς ενδεχομένως ή άλλους. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, επειδή εδώ εμέσως πλην σαφώς υπάρχει οδηγία μετά το τέλος του lockdown, του τρίτου κατά σειρά,
να υπάρχει έτσι μια απόφαση να επιδεικνύει κάποιος τα χαρτιά του εμβολιασμού να έχει κάνει, τα rapid test, δηλαδή ένας έμεσος υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ποια είναι δική σας άποψη αυτό το θέμα? Θα σας πω, αυτό λέγεται στη γλώσσα της ηθικής και της κοινωνικής στρατηγικής μου, λέγεται nudge. Nudge σημαίνει σπρώξιμο. Τι σημαίνει αυτό? Με απλά λόγια, κάνω ευχερεύτερο να εμβολιαστεί κανείς από ότι να μην εμβολιαστεί. Δηλαδή, αυτός που δεν θα εμβολιαστεί τελικά, θα επιμείνει στην άρνησή του, θα έχει δυσκολίες, κάποιες δυσκολίες περισσότερες να υπερβεί στην εργασιακή του ζωή κτλ. Αυτός αντίθετα που θα έχει εμβολιαστεί θα μπορεί να κινείται πολύ πιο ελεύθερα και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι ηθική υποχρέωση, πρέπει να το πούμε ανοιχτά αυτό. Νομίζω είναι ηθική υποχρέωση ο εμβολιασμός, είναι ηθική υποχρέωση, γιατί το είπα και πριν, απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από εμάς. Είναι πράξη ατομικής και κοινωνικής ευθύνης τελικά ο εμβολιασμός. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να σας πω εδώ το εξής. Ξέρετε, έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες, όταν λέω τις τελευταίες δεκαετίες εννοώ ύστερα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, έχουμε εστιάσει σε μια οπτική δικαιωματισμού. Κοιτάμε πάρα πολύ τα δικαιώματά μας, καλά κάνουμε. Τα δικαιώματά μας κάποτε δεν ήταν πάντοτε δεδομένα όπως είναι σήμερα. Έτσι, καλά κάνουμε και κοιτάμε τόσο πολύ και εστιάζουμε σε αυτά. Αλλά εγώ βλέπω πίσω από αυτή τη συζήτηση του περί δικαιωμάτων ένα διαρκές εγώ. Πάντα είμαι εγώ, ο εαυτός μου, το δικαίωμά μου, ένας τείχος που χτίζω γύρω μου. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν είναι νησιά. Ναι. Συνδεόμαστε όλοι να ζούμε μέσα σε σχέσεις. Οπότε μια περισσότερο κοινοτιστική ηθική, με μια υπευθυνότητα απέναντι στην κοινότητα, η οποία μας επιτρέπει να είμαστε αυτοί που είμαστε και να ζούμε με τον τρόπο που ζούμε, νομίζω δεν είναι κακό να μπει στη συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι ευθύνη απέναντι στην κοινότητα ο εμβολιασμός, εκτός βεβαίως αν συντρέχουν λόγοι υγείας ιδιαίτεροι, οι οποίοι απαγορεύουν τον απαγόρευο. Αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή για λόγους θρησκευτικούς, ας πούμε, γιατί έχει και στην Ελλάδα γίνεται μεγάλη συζήτηση, δεν πάει το μυαλό μου αν υπάρχει ένα καλό επιχείρημα που να στηρίζει την άρνηση του εμβολιασμού μου για λόγους θρησκευτικούς. Για λόγους, κάποιοι μου λένε, εγώ φοβάμαι τις βελόνες, και εγώ τις φοβάμαι. Ναι. Όλοι φοβούνται τις βελόνες. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα ότι πάντα με τον εμβολιασμό πάντα υπήρχε μία, αν θέλετε, καχυποψία, όχι μόνο τώρα με το εμβόλιο. Αυτό γενικότερα με το εμβόλιο. Υπήρχε ένα κίνημα που αναπτύχθηκε στη Βρετανία, μεγάλωσε και σε άλλες χώρες. Πάντα υπήρχε, θα υπάρχει νομίζω αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι τα δεδομένα σήμερα λένε ότι αν δεν εμβολιαστούμε, δεν θα γλιτώσουμε από αυτήν την ιστορία. Απλό είναι. Να. Κοιτάξτε, για το αντιεμβολιαστικό κίνημα, για την καχυποψία καλύτερα πάνω στον εμβολιασμό, έχουν ευθύνη πολλές μεριές. Έχουν πρώτα απ' όλα ίδιες φαρμακευτικές εταιρείες, έχουν τα κράτη τα οποία τηρούν μια αμφίσιμη στάση απέναντι στο αν οι εμβολιασμοί πρέπει να είναι υποχρεωτικοί ή όχι. Δεν καταλαβαίνω εδώ παραδείγματι γιατί σε περίπτωση πανδημιών όπου απειλείται η δημόσια υγεία, ένα δημόσιο αγαθό, ο εμβολιασμός πρέπει να επαφείται στη διακριτική ευχέρεια του οποιοδήποτε από εμάς. Αν υποθέσουμε ότι το 50% για λόγους κάποιους, όχι επιστημονικούς πάντως, όχι επιστημονικά τεκμηριωμένος, δεν θελήσει να εμβολιαστεί, απλά δεν θα υπάρξει ποτέ ανοσία γέλης, άρα θα πεθάνουν και οι υπόλοιποι, θα ανοσήσουν οι οποίοι θα έχουν εμβολιαστεί. Θέλω να πω το free riding, αυτό που λέμε free riding στην ορολογία της ηθικής, έχει επιτραπεί. Έχει ανοίξει το παράθυρο και μπορεί να γίνεται. Έχετε πολύ κακός κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι... Παρακαλώ. Όχι, νομίζω ότι η άρνηση κάποιου να εμβολιαστεί πρέπει να αντιμετωπίζεται σε κάποιο βαθμό ή μάλλον καλύτερα δεν θα ήταν παράλογο να αντιμετωπίζεται σε κάποιο βαθμό όπως η φοροδιαφυγή. Ίσως και ακόμα πιο βαριά. Έχετε δίκιο, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο που λέτε. Πέστε μου κάτι τελευταίο, επειδή ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, όχι μόνο στην Κύπρο και την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Βλέπουμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν. Και φτάσαμε και στην εποχή των πράσινων διαβατηρίων. Δηλαδή, αν κάποιος πριν από κάποια χρόνια το σκεφτόταν αυτό, θα έλεγε ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και όμως πλέον είναι μια πραγματικότητα. Μια άποψη ήθελα για τα πράσινα διαβατήρια. Κοιτάξτε, είναι καθήκον κάποιου να. Συγγνώμη, ενδεχομένως είναι δικαίωμα κάποιου να μετακινείται χωρίς να έχει εμβολιαστεί. Είναι όμως δικαίωμα και των ανθρώπων που βρίσκονται στον χώρο που θα μεταβεί
να μην κινδυνεύσουν από την παρουσία του. Εγώ προσωπικά δεν διαφωνώ καθόλου με τα πράσινα διαβατήρια. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω κατασταλάξει στο τι είναι η ιδέουσα πολιτική. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν οι επιτροπές βιοειθικής και σε όλο τον κόσμο για να συζητούνται αυτά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα. Μάλιστα. Ωστόσο, δεν βρίσκω κάτι το οποίο να προσβάλλει την αξιοπρέπεια εκείνου ο οποίος θα διαθέτει ένα τέτοιο διαβατήριο. Το αντίθετο, μάλιστα, όπως σας είπα και προηγουμένως, για μένα μάλλον είναι και, πώς το πω, ένα εύσημο το να αποδεικνύει κανείς ότι έχει εμβολιαστεί περισσότερο και όχι κάτι άλλο δυσάρεστο ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εύχομαι καλή Αγία Εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, αφού μιλάμε για πράσινα διαβατήρια,